Θα πάμε και στο μέτωπο τη αγορά τώρα να δούμε την κατάσταση αλλά και τι εκτιμήσει για την πορεία των τιμών και όχι μόνο. Μαζί μου είναι ο Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων, ο κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα σήμερα, είστε κι εσεί πατέρα. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για μια μητέρα η οποία κατηγορείται ότι σκότωσε και προσπαθούσε να σκοτώσει για καιρό τα τρία τη παιδιά. Θέλω να είμαι απολύτω ειλικρινή. Ασφαλώ δεν έχει υπάρξει καταδίκη δικαστική, άρα και η συγκεκριμένη κυρία έχει το τεκμήριο τη αθότητα. Εάν όμω υποτεθεί ότι αυτό αποδεχθεί σε δικαστήριο και πιστεύω ότι η αστυνομία δύσκολα θα προχωρούσε σε μια τέτοια δίωξη αν δεν είχε σοβαρά στοιχεία, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο συγκλονιστικό έχω ακούσει στη ζωή μου, κύριε Σόλτε, μέχρι σήμερα. Ξεπερνάει κάθε φαντασία. Έτσι ακριβώς. Είναι έξω από την ανθρώπινη φύση, είναι κάτι το αδιανόητο. Ειλικρινά, παρακολουθώντας ένα το δελτίο, περιμένοντας εδώ για να βγω και καταλαβαίνω ότι καθυστερήσαμε τώρα, ήταν αυτό το θέμα που είναι πολύ ενδιαφέρον για την κοινή γνώμη. Και αυτά τα οποία που συμπεράνε το μυαλό, δεν υπάρχουν ανθρώπινα λόγια. Δηλαδή, λέμε ότι κάπου τελειώνει η λογική και αρχίζει κάτι άλλο. Ξέρω, δηλαδή, έξω από τα όρια και τις παράγειες. Το παιδί σου πέφτει από ποδηλατάκι και χτυπάει το πόδι του και σε πιάνει η καρδιά σου εκείνη την ώρα και αισθάνεσαι σε φόβο μην έπαθε κάτι. Όχι να του δίνεις δηλητήριο για να το σκοτώσεις. Και να προσπαθείς. Και τρία παιδιά σε σειρά. Προσπαθείς να το κάνεις. Φοβερό, δεν ξέρω. Στα άλλα, κύριε Υπουργέ, στα σημαντικά θέματα που μας απασχολούν. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η πρόθεση κυβέρνησης, έχει διατυπωθεί και θέλω να μου πείτε ό,τι περισσότερο μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό, ότι θα υπάρξει μια μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα τρόφιμα για να αντιμετωπιστεί αυτό το οποίο ζούμε. Θέλω να μου πείτε αν είναι άμεσο αυτό και σε ποια προϊόντα. Ο Πρωθυπουργός είναι ότι εξετάζεται και αυτό το σενάριο όπως και όλα τα άλλα σενάρια. Όπως το είχα πει και εγώ πριν από περίπου 1,5-2 μήνες. Πού είμαστε εδώ. Ακούστε, η κυβέρνηση δεν θα αφιστεί κανενός όπλου που θα χρειαστεί για να αντιμετωπιστεί τεράστια κρίση του πληθωρισμού. Όμως, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει τα μέτρα που θα πάρουμε να είναι στα όρια των αντοχών μας και όχι παραπάνω, γιατί θα το πληρώσουμε πολύ ακριβότερα και δεν πρέπει να τα ξοδέψουμε όλα αμέσως, διότι κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτό. Σήμερα, κύριε Σρόιτερ, ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός του μηνός Μαρτίου για την Ισπανία. Η Ισπανία τη φέρω ως παράδειγμα, είναι μια χώρα που την εξυμνεί κάθε μέρα για την πολίτευση και μας προθέσει με τις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι πέτυχε η Ισπανία και η Πορτογαλία την ενέργεια που δεν πέτυχαμε εμείς τα λοιπά. Ξέρετε πόσο πληθωρισμό έβγαλε η Ισπανία. 9,8%. 10% πληθωρισμό. Το μεγαλύτερο εδώ λέει και 40 χρόνια. Λοιπόν, όταν βλέπεις ότι είσαι σε μια Ευρώπη που η Ισπανία που την εξυμνεί ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας έχει 10% πληθωρισμό το Μάρτιο, καταλαβαίνετε εδώ πλέον πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς θα κινηθούμε. Ναι, μήπως παρά είσαστε προσεκτικοί όμως και το λέω αυτό γιατί ένα μήνα τώρα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ναι, θα δούμε αν θα έχουμε μείωση του ΦΠΑ σε κάποια τρόφιμα, θα το εξετάσουμε και πάει λέγοντας την ίδια ώρα. Πρώτα απ' όλα, η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, είσαι βέβαιος ότι θα είναι μείωση στην τσέπη σας. Όχι, αυτό από είναι μια άλλη μεγάλη. Από πού θα το εξασφαλίσετε αυτό. Εσείς θα πρέπει να το εξασφαλίσετε. Μα δεν μπορεί να το εξασφαλίσει. Πώς το εξασφαλίσει. Θα πει ο άλλος, ανέβηκαν οι δυνησμένες, το ανέβασα. Τρέχουμε πάλι να προσπαθούμε να δούμε. Εγώ ελέγχους κάνα σαμάτητος. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, ακούστε, να κάνουμε ελέγχους. Άρα θα το πράξει. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αυτή τη στιγμή και Γενική Γραμματεία Καταναλωτού, έχουμε κάνει και κάνουμε τους περισσότερους ελέγχους που γίνει ποτέ. Έχουμε βάλει τα μεγαλύτερα πρόσωπα στην ιστορία. Έχω δώσει εντολή από χθες στους ελεγκτικούς μηχανισμούς να μπουν και να ελέγξουν και σουβλατζίδικα. Γιατί διαβάζω συνεχώς και βλέπετε ότι έχει ανέβει πολύ η τιμή και στο σουβλάκι. Mm-hmm. Και δεν το υποτιμώ το σουβλάκι. Το θεωρώ σημαντικό διατροφικό προϊόν για τους Έλληνες, έτσι. Και θα μπούμε και στα σουβλατζίδικα να δούμε τι ακριβώς σημαίνει και αν αυτές τις τιμές που αυξάνονται δικαιολογούνται με βάση τη διάταξη που έχουν. Σαν ομολογία τίποτα δεν αφήνουμε χωρίς έλεγχο. Δεν ακούγεται σαν ομολογία ήττας να λέει μια κυβέρνηση ότι δεν μειώνω το ΦΠΑ γιατί δεν μπορώ να ελέγξω την σκορκέρδη. Δεν είπαμε πρώτα απ' όλα σε εποχή που έχει 10% πληθωρισμό. Η έννοια τη σκορκέρδη είναι θεωρητικό πράγμα. Πρέπει να αποδείξει. Όταν δείξατε προηγουμένως πολύ ωραία την τιμή του φυσικού αερίου, τη διαφορά που είχε. Εδώ όλα ανεβαίνουν παγκοσμίως ασταμάτητα. Προφανώς, αφού ανεβαίνουν όλα παγκοσμίως ασταμάτητα και όλα έχουν κάτι εισαγόμενο μέσα τους, δεν υπάρχει τίποτα που δεν είναι εισαγόμενο. Η ενέργεια είναι εισαγόμενη. Mm-hmm. Τα μισά πράγματα που βάζουμε στα τρόφιμα είναι εισαγόμενα. Οι ισοτροφές είναι εισαγόμενες. Τα λοιπά είναι εισαγόμενα. Άρα δεν υπάρχει τρόπο να αντιμετωπίσει τον εισαγόμενο πληθωρισμό. Τι λέω λοιπόν. Ελέγχους κάνουμε, πρόστιμα πολύ μεγάλα βάζουμε, ποτέ δεν έχουμε περισσότερα. Προσπαθούμε να ελέγξουμε την αγορά όσο γίνεται περισσότερο, αλλά από την άλλη πρέπει τα μέτρα που θα λάβουμε και λαμβάνουμε να είναι στα όρια του προϋπολογισμού μας. Για το Πάσχα θα έχουμε κάποια στοχευμένα συγκεκριμένα μέτρα για τα προϊόντα του Πάσχα. Δεν ξέρω πού θα φτάσουν τα αμνοερήφια φέτος, δεν ξέρω πού θα φτάσουν τα προϊόντα του Πάσχα. Έχουν πολύ μεγάλη αύξηση αμνοερήφια από πέρσι, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά σημειώστε ότι πέρσι είχαν πολύ μεγάλη πτώση η τιμή του. Mm-hmm. Πέρσι, αν θυμάστε, ήμασταν στο Πάσχα που είχαμε την καραντίνα. Και επειδή είχαμε την καραντίνα, εσείς εδώ στον Αλφα, θυμάμαι, δικό σας ρεπορτάζ τότε που λέγατε δεν μπορεί να πουλήσει το αμνοερήφια του ή καταρρεύσει η τιμή. Αλήθεια. Ωραία. Αν πάμε τώρα να συγκρίνουμε την αύξηση της τιμής της χρονιάς που είχαν καταρρεύσει οι τιμές
Με την αμέσως επόμενη χρονιά που έχουμε παγκόσμιο πληθωρισμό, η διαφορά θα είναι πολύ μεγάλη. Μπορείτε να λάβετε κάποια μέτρα, ειδικά για το Πάσχα? Υπάρχει τέτοια σκέψη, κάποιο πλαφόν σε κάποια προϊόντα? Ξέρω ότι δεν επιτρέπεται πρακτικά, δεν είναι το λέω. Το πλαφόν τι θα πει? Ναι. Πλαφόν στην τιμή? Ναι. Δηλαδή ο άλλος θα πουλάει με ζημιά? Πώς το κάνεις? Μπορεί αυτό να υπάρχει πλαφόν χωρίς να πουλάς με ζημιά. Μα αφού πλαφόν έχουμε βάλει για το αυτό που λέτε. Έχουμε βάλει. Δεν επιτρέπεται να έχει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους φέτος από ό,τι είχε το Σεπτέμβριο του 2021. Άρα πλαφόν αυτό που είπατε τώρα το έχουμε βάλει ήδη. Στο κέρδος. Αν μου πείτε να βάλουμε διατίμηση, αυτό που λέτε είναι διατίμηση. Η διατίμηση ξέρετε τι σημαίνει? Άδεια, ράφια και μαύρη αγορά. Θα πας ένα ακτινοτρόφο π.χ. για το αμνορίφη, θα του πεις θα πουλάς και θα καταστραφείς οικονομικά? Γίνεται αυτό? Δεν θα πουλήσει, λέτε. Θα πουλήσει μαύρα. Πολύ απλά. Αυτά είναι απλά στην οικονομία. Δεν μπορείς να βάλεις διατίμηση στα προϊόντα την ώρα που οι διεθνείς τιμές ανεβαίνουν ραγδαία. Δεν γίνεται. Θα έχεις ελλείψεις και μαύρη αγορά. Απλά πράγματα. Άρα, ο βασικός σχέδιο για να κλείσουμε για το Πάσχα είναι μπαράζ ελέγχων για να μην έχουμε σοκέρδη. Μπαράζ ελέγχων. Θέλω να με πιστέψετε όλοι σας. Σχεδόν πια η μισή μας δουλειά την ημέρα στο Υπουργείο είναι ο έλεγχος της αγοράς. Ενώ έχουμε τόσα πράγματα να κάνουμε. Ήρθαμε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σήμερα με ένα κάρο καινούριες επενδύσεις. Έχουμε το ΕΣΠΑ να τρέξουμε. Έχουμε πολλά να κάνουμε και όμως η κύρια ενέργειά μας πια είναι η αγορά και η έλεγχη. Διότι εκεί πονάει ο κόσμος και το καταλαβαίνω. Δεν λαμβάνει ότι είμαι εκτός πραγματικότητας. Προφανώς οι αυξήσεις είναι τεράστιες, η πίεση εισόδημα είναι τεράστια, ο πόνος του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλος. Αλλά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με μια ψυχραιμία και με ένα πρόγραμμα. Δεν πρέπει να μας πιάσει πανικός, δεν πρέπει να κάνουμε λάθος. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γυριάδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Φέτος το χειμώνα, όλη η Ελλάδα σε περιμένει. Ανακάλυψε χιονισμένα βουνά. Ορεινά χωριά. Πανέμορφα ποτάμια. Και απόλαυσε κάθε γεύση που έχει η Ελλάδα να σου προσφέρει. Ζήσε την Ελλάδα και το χειμώνα. Εμβολιαζόμαστε και ταξιδεύουμε ασφαλείς.